Φωνική έκρηξη με ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Νεκρός είναι ένας αντιπολοχαγός του ελληνικού στρατού που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να καταστρέψει λιγμένα πυρομαχικά στο πεδίο βολής Ψηλός Στάλος στο Δημότυχο. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σημειώθηκε έκρηξη πριν ο άτυχος πυροτεχνουργός και οι δύο συνεργάτες του καταφέρουν να απομακρυνθούν σε ασφαλή απόσταση. Είμαι συνάδελφος με τον αξιωματικό που έχασε τη ζωή του σήμερα και φίλος. Στην Κομωτινή υπηρετούμε μαζί. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ένας συνάδελφος οικογενειάρχης με παιδιά αφήνει τη ζωή του στο πεδίο της μάχης. Σε καιρό ειρήνης. Ο άτυχος ανθιπολοχαγός άφησε την τελευταία του πνοή πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Τραυματισμένοι αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι συνεργάτες του, ένας ταγματάρχης και ένας επιλοχίας, επίσης πυροτεχνουργοί. Έφεραν θλαστικά τραύματα από θράψματα σε όλο τους το σώμα. Από το κεφάλι στην κοιλιακή χώρα, στα πόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον έναν έγινε και ραφή τραύματος στο κεφάλι. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους. Είναι εκτός κινδύνου. Η ομάδα των πυροτεχνουργών επιχειρήσε να καταστρέψει ένα φορτίο παλαιών οπλοβομβίδων που δεν χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη που φυλάζονται. Οι πυροτεχνουργοί λίγο παραπάνω μάχονται καθημερινά, έρχονται σε κίνδυνο και στα πεδία βολής και στα εξεταστήρια των πυρομαχικών που κάνουν ανασκευές και φτιάχνουν τα πυρομαχικά έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για το τραγικό περιστατικό είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας στρατοδικείου Ξάνθης και έχει διταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.